Το τελευταίο αντίο θα πούν την Παρασκευή η οικογένεια, οι πιστοί, οι φίλοι αλλά και οι συγγενείς των πατέρα Αλέξανδρο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή το πρωί της περασμένης Τρίτης μετά την πτώση του από τον μπαλκόνι του σπιτιού του στη συμβολή των οδών Φαναρίου και Ελισπόντου στα προσφυγικά στην Πάτρα. Η κηδεία του ιερέα θα γίνει στο ναό της Αγίας Φωτεινής Πατρών στις 11 το πρωί και η Σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 7 το πρωί. Και δεν, δεν περίμενα εγώ ο Αλέξανδρος να κάνει αυτό το πράγμα. Βέβαια ο άνθρωπο ήταν εδώ στη Μανούλα, το έπαιρνε την αγωγή του. Τώρα το παραπέρα. Οι συγγενείς του πατέρα Αλέξανδρου τυλίχθηκαν στο πένθος. Πληροφορίε αναφέρουν πως δόθηκε μάχη στο νοσοκομείο για να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι γιατροί όμως ήταν αδύνατο. Το περίεργο είναι ότι ο άτυχος ιερέας παρέμεινε στο έδαφος για αρκετή ώρα μέχρι να φτάσει στο ασανοφόρο περίπου στα 40 λεπτά όπου είχε τις αισθήσει του αν και βαριά τραυματισμένο. Την ίδια ώρα σπάει καρδιά στο μήνυμα του ιερέα πατέρα Χαράλαμπου για το χαμό του αδερφού του και είναι χαρακτηριστική ανάρτησή του στο facebook γράφοντας «Αδελφέ μου αγαπημένε, η ενορία μας σε ευχαριστεί για την ευλογημένη παρουσία σου. Καλή Ανάσταση, καλή Αντάμωση, καλό Παράδεισο».